Η κινητοποίηση στην Ευρώπη περιλαμβάνει μια σειρά από γεγονότα και εξελίξεις στις χώρες. Έχουν μια συνέχεια από τις κινητοποίησεις που είχαμε δει το 19 και κόπηκαν βία με ένα απότομο τρόπο, τέλος πάντων, με την πανδημία. Όμως σήμερα έχουμε κάποια στοιχεία που δείχνουν και το πώς έχουν οξυνθεί αυτές τις κινητοποίησεις. Ο πόλεμος είναι ένα βασικό στοιχείο. Η έξαρση του πολέμου και ιδιαίτερα του μετώπου στην Ουκρανία, όπου έχει καταστήσει την Ευρώπη σε ένα πολεμικό δικτύο για τα συμφέροντα του στον ΗΠΑ και τον ΝΑΤΟ. Έχει κάνει τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, έχει κάνει υποχείριο των Αμερικάνων, δορυφόρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μάλιστα όλες έχουν επιδοθεί σε κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία, έχουν δημιουργήσει ένα εμπορικό πόλεμο, έχουν αποδυναμώσει τις οικονομίες τους και έχουν αυξήσει κατά πολύ στρατιωτικούς εξοπλισμούς που φτάνει να, σχεδόν όλες τις χώρες να φτάνει στο 2% του ΑΕΠ και οι δαπάνες για την άμυνα. Το δεύτερο είναι η κρίση, που η Ευρώπη γίνεται ο αδύναμος κρίκος αυτής της κρίσης που έχει οξυνθεί από το 20 και συνεχίζει εκείνη η θέπουσα κρίση του μέχρι και σήμερα. Αυτή η κρίση δημιουργεί αυτή τη σύγκρουση μεταξύ Κίνας, Ρωσίας και Αμερικής και ΝΑΤΟ από την άλλη, δημιουργεί ασφυκτικές καταστάσεις για την Ευρώπη, για τους Ευρωπαίους συμπεριαλιστές και τους κάνει να γίνονται όλο και πιο λυσαλαίοι στην επίθεση απέναντι στην εργατική τάξη, στην νεολαία και στους φτωχούς. Προσπαθούν να κόψουν κάθε κοινωνική δαπάνη και επιδίδονται τις πιο ακραίες νοφιλελεύθερες συνταγές. Στον αντίποδα, τα υπερκέρδη των επιχειρήσεων είναι γιγάντια, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της ακρίβειας που έχει χτυπήσει πολύ την Ευρώπη, ιδιαίτερα μετά το πόλεμο, αλλά και πιο πριν. Υπολογίζεται ότι οι μεγαλύτερες 750 επιχειρήσεις στον κόσμο έχουν υπερκέρδη κατά 1/3 το 2022, ενώ από την άλλη, οι 1 δις εργαζόμενοι την ίδια περίοδο χάσανε 750 εκατομμύρια, δείχνοντας το πώς έχουν γιγαντωθεί οι ανισότητες σε όλο τον κόσμο, αλλά και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν επιδοθεί σε πολύ σκληρές και αντιδημοκρατικές πρακτικές, αντικατοπτρίζοντας τις δημοκρατίες των πλουσίων, το κράτος έκανε τις ανάγκες και βλέποντας σε σκληρό κρεσέντο καταστολής, όχι μόνο με τις δυνάμεις καταστολής, την αστυνομία κτλ., αλλά και και νόμους, νομοθετήματα που περνάνε αυτές τις κυβερνήσεις που έχουν προσπαθούν να καταβατήσουν κάθε δημοκρατικό δικαίωμα και ελευθερίες για τους λαούς και τις εργατικές τάξεις της Ευρώπης. Όλοι αυτοί οι παράγοντες δημιούργησαν μικρούς και μεγάλους αγώνες σε όλη την Ευρώπη, είτε μιλάμε για επιμέρους κλάδους, απεργίες επιμέρους κλάδους, είτε μιλάμε για μεγαλύτερες εκρήξεις όπως έγινε στη Γαλλία. Το ότι συμπέστησαν αυτές τις κινητοποίησεις χρονικά έδωσε μία έκταση στο φαινόμενο αυτό, στις αυτές τις κινητοποίησεις που είδαμε στο πρόσφατο χρονικό διάστημα, κάτι που είχαμε να δούμε για δεκαετίες στην Ευρώπη, αν και ακόμα παραμένουμε κατά μέσο όρο παραμένουμε μικρής εμβέλειας στις κινητοποίησεις, αλλά αξίζει να δούμε σε κάθε χώρα τι έχουμε. Η Γαλλία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ξέρει το χώρο των κινητοποιήσεων και μεταδίδει τη διάθεση για κινητοποίηση και αμφισβήτηση των αστικών και νοφιλελεύθερων πολιτικών. Έχουμε τη Βρετανία. Η Βρετανία βιώνει και βίωσε τις μεγαλύτερες εργατικές κινητοποίησεις των τελευταίων 30-40 χρόνων. Η κρίση έχει προχωρήσει στην πάλε ποτέ πρώτη υπεραλιστική δύναμη του πλανήτη. Έχει καταστήσει στη Βρετανία έναν παρισμασμένο καπιταλιστικό υπεραλισμό και ένα μεγάλο ασθενή ανάμεσα στη Δύση. Ο πληθωρισμός έχει φτάσει σε διψήφιο νούμερο.
ενδιαφέρον και είναι ο χειρότερος ανάμεσα στις χώρες των G7. Μάλιστα, όπως βλέπουμε και εδώ στη χώρα μας, οι ανατιμήσεις στα βασικά είδη αγαθών είναι πολύ αυξημένες, φτάνουν το 20%. Μεγαλύτερη ακρίβεια τα τελευταία 40 χρόνια είναι αυτή στη Βρετανία, ενώ στην ενέργεια η αύξηση φτάνει στο 110%. Η Βρετανία βίωσε τη μεγαλύτερη ύφεση στην ιστορία της το 2020. Το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 20% και δεν έχει ξεπεράσει την κρίση, καθώς το 2023 αναμένεται η ανάπτυξή της να είναι σχεδόν στάσιμη. Μεγάλο κομμάτι της Βρετανικής κοινωνίας έχει οδηγηθεί στην εξαπλίωση. Η πείνα έφτασε στους 11,3 εκατομμύρια Βρετανούς πολίτες για το 2022. Μια έξαρση των food banks, των κοινωνικών παντοπολίων, υπάρχει σε όλη τη Βρετανική, σε όλες τις περιοχές και χώρες της Βρετανίας, που δεν χτυπάει μόνο τους ανέργους, αλλά και χτυπάει και τους εργαζόμενους που έχουν εξαθλειωθεί, δηλαδή τους φτάνει τους ο μισθός τους για να επιβιώσουν και να ανταπεξέλθουν για τα στοιχειώδη. Και επίσης, οι κλοπές στα σούπερ μάρκετ έχουν οξυνθεί και έχουν σπάσει ρεκόρ. Μέσα σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο, οι βρετανικές μάζες ήταν οι πρώτες οι οποίες άρχισαν μαζικές κινητοποιήσεις για το θέμα της ακρίβειας. Μια σειρά από κλάδους διαδήλωσαν και αφήγησαν. Μερικοί από αυτούς είναι οι υγειονομικοί, οι εκπαιδευτικοί, οι ταχυδρόμοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι σιδηρόδρομοι, οι σιδηρομικοί, οι εργαζόμενοι σε εναέριες μεταφορές και άλλα. Όλοι αυτοί οι κλάδοι έκαναν σημαντικές κινητοποιήσεις, βέβαια διαφορετικής διάρκειας ο κάθε κλάδος. Έτσι θα δούμε και λίγο στη συνέχεια ποιοι κλάδοι δείξανε ανεβασμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και σπάσανε στην πράξη τους σκληρούς αντισυνδικαλιστικούς νόμους που έχουν επιβληθεί από την εποχή της Θάτσερ στη Βρετανία. Οι αντισυνδικαλιστικοί νόμοι στη Βρετανία είναι από τους χειρότερους σε όλο τον κόσμο, δηλαδή σε όλη την Ευρώπη και ίσως και σε όλο τον κόσμο. Ένα σταθμός σε αυτές τις κινητοποίησεις ήταν η 1η Φλεβάρη. Η 1η Φλεβάρη χαρακτηρίστηκε ως μια de facto γενική απεργία για τη Βρετανία, καθώς αυτή η χώρα δεν έχει δει ποτέ τη γενική απεργία πέραν από την ιστορική απεργία του 1927. Γιατί 500.000 εργαζόμενοι διαδήλωσαν σε όλη τη Βρετανία, μεταξύ των οποίων 300.000 εκπαιδευτικοί απήργησαν, όπως και 100.000 δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και άλλοι κλάδοι. Μέχρι και σήμερα, οι υγειονομικοί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας, το NHS, πραγματοποιούν πεντήμερες απεργίες, κάτι που είναι πρωτοφανής έτσι, για να προκυρήσει ας πούμε, ένα σωματείο, μια απεργία με τέτοια διάρκεια στη Βρετανία. Δημιουργούνται κάποιες προϋποθέσεις για τομές στο βρετανικό εργατικό κίνημα, καθώς μετά το σοκ που είχε υποστεί η βρετανική εργατική τάξη από την επιβολή ΙΤΑΚ το 1985 στην απεργία των αυτακορύχων από τη Θάτσερ, αυτή η απεργία δεν ήταν μόνο μια ήττα ενός κλάδου, αλλά είχε ένα χαρακτήρα να ηττηθεί ένα προφύργιο της βρετανικής εργατικής τάξης που είχε κάνει σημαντικούς αγώνες μέχρι εκείνη την περίοδο, αλλά και είχε και ένα συμβολικό χαρακτήρα εξής, ακόμα ένα συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ήταν η αυλαία των οπλοελεύθερων επιθέσεων να προχωρήσουν παρακάτω όχι μόνο στη Βρετανία, αλλά και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Επομένως, και του κόσμου. Επομένως, είχαμε αυτό το σοκ που δεν το είχε ξεπεράσει το βρετανικό εργατικό κίνημα. Τώρα προσπαθεί να κάνει κάποια βήματα. Γίνονται κάποιες διεργασίες και κινητοποίησεις εκτός των παραδοσιακών συνδικάτων που έχουν απονεκρωθεί και δεν έχουν ιδιαίτερη έτσι, λειτουργία μέσα στις κινητοποίησεις. Αν και συμμετέχουν, δεν έχουν τον κυριαρχικό ρόλο. Καθώς είναι αυτά τα συνδικάτα που έχουν απονεκρωθεί, έτσι όπως είπα προηγουμένως, από τους αντισυνδικαλιστικούς νόμους που είχαν περάσει το 2004 και την περίοδο.
Επίσης, σε αυτές τις κινητοποιήσεις και τις απεργίες, το Εργατικό Κόμμα δεν έχει τον έλεγχο, κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτο έτσι για το Βρετανικό Εργατικό Κίνημα, καθώς το Εργατικό Κόμμα έχει ιστορικούς δεσμούς με τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία και έχει επιδοθεί για δεκαετίες να ελέγχει τις εργατικές κινητοποιήσεις. Έτσι λοιπόν είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό που αξίζει να σημειώσουμε. Ιστορικά, για να έχουμε ένα παράδειγμα, σωματεία και συνομοσπονδίες όπως η Unison, που είναι η δημοσιοπαλληλική ομοσπονδία, αλλά και η GMB, που είναι ομοσπονδία που αφορά τους μηχανικούς κλάδους, αλλά και άλλους όπως οι υγειονομικούς. Αυτά τα συνδικάτα και ομοσπονδίες έχουν παίξει δευτερεύον ρόλο σε αυτές τις κινητοποιήσεις και τις απεργίες, ενώ άλλα σωματεία που ήταν αφανή τις προηγούμενες δεκαετίες, όπως το Σωματείο του Βασιλικού Κολογίου Νοσοκόμων, το RCM, αυτό έχει πρωταγωνιστεί σε αυτές τις απεργίες στην Βρετανία, καθώς ήταν ένα σωματείο που δεν είχε κάνει καλά-καλά απεργία τα τελευταία 40 χρόνια και τώρα είναι η πιο ριζοσπαστική φωνή μέσα στο κίνημα. Είναι από αυτά τα κομμάτια, ευχάριστα τα κομμάτια του εργατικού κινήματος που θέλουν να πάνε τον αγώνα μέχρι τέλους. Η απάντηση της κυβέρνησης του δισεκατομμυριούχου Σούνακ ήταν ταυτόσιμη με το δόγμα της καμίας συνένεσης που διέπει όλη την οφειλελεύθερη ελίτ, όχι μόνο στη Βρετανία, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Θέλει το στρατό για απεργοσπασία και προχωράει σε ένα ακόμα χειρότερο αντισυνδικαλιστικό νόμο, όπου θέλει να απαγορεύσει ουσιαστικά την απεργία στους 6 πιο σημαντικούς κλάδους που κινητοποιούνται αυτό το διάστημα, θέλοντας να κάνει τις εργαζόμενες να δουλεύουν όταν απεργούν. Να την καταργήσει στην ουσία την απεργία και να την απαγορεύσει. Η μόνη υποχώρηση που έκανε η κυβέρνηση ήταν να αυξήσει τους μισθούς μόνο κατά 6% για τους δημοσίους υπαλλήλους. Μια αύξηση μάλιστα που ήταν πολύ μεγαλύτερη για τα σώματα καταστολής. Και μαζί με αυτό, και να δείξει δίθεν ότι επιβάλλει, ότι δεν βγαίνει η Βρετανική οικονομία και πρέπει να επιβάλλει αντισταθμιστικά μέτρα, προωθεί τον κοινωνικό κανιβαλισμό και επιβάλλει μεγαλύτερους φόρους στους μετανάστες, αλλά και βάζει τους ετούτες μετανάστες για άσυλο σε καράβια, σε πλωτές φυλακές που θυμίζουν άλλες εποχές σκλαβιάς για αυτή τη χώρα. Έτσι έχουμε το σωματείο, όπως είπαμε, το άτσι. Είχαμε μια συζήτηση, τέλος πάντων, όσον αφορά για το αν θα πρέπει να συνεχιστούν οι απεργίες μετά από αυτές τις αυξήσεις στους μισθούς, αυτές τις πενιχρές αυξήσεις στους μισθούς ή όχι. Ένα κομμάτι, το αρχαιοκληρωτικό της γραφειοκρατίας, έλεγε να σταματήσουμε τις κινητοποίησεις γιατί νικήσαμε. Από την άλλη, υπήρχε ένα κομμάτι που ήθελε να συνεχίσει τις κινητοποίησεις. Όπως είπα, αυτό το κομμάτι έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο το RCN, το Σωματείο του Βασιλικού Κολεγίου των Νοσοκόμων, που έχουν αυτά τα κομμάτια των εργαζομένων, νιώθουν οργή για αυτή την δωρεοδία που έχει επιδοθεί η κυβέρνηση του Σούνα, που τους πετάει ψίχουλα και τις κοροϊδεύει. Γίνονται κάποιες μοριακές διεργασίες για την εμφάνιση και εμφανίζονται έτσι ριζοσπαστικές μορφές πάλι, είναι ακόμα σε ενδιακή μορφή τέλος πάντων, βρίσκονται στα σπάργανα. Έχουν πάρθει πρωτοβουλίες ενάντια το σταμάτημα της ακρίβειας και την αύξηση και για να αυξηθούν οι μισθοί και να προλογηθούν οι πλούσιοι. Ένα παράδειγμα ήταν μια πρωτοβουλία που ονομάστηκε Don't Pay the Gay, να μην πληρώσει το Ηνωμένο Βασίλειο, που εμφανίστηκε και οργάνωσε τις κινητοποίησεις το Οκτώβρη. Αλλά και η εξέλιξη αυτού που ήταν το Enough is Enough, μια πολιτική πρωτοβουλία, θέλει να διαχωριστεί η λέει τις διαφορίες τέλος πάντων από το Εργατικό Κόμμα και περιλαμβάνει 5 βασικά αιτήματα: να προλογηθούν οι πλούσιοι, να αυξηθούν οι πραγματικοί μισθοί, να λυθεί το πρόβλημα της στέγασης, να σταματήσουν οι αυξήσεις των τιμολογίων ενέργειας και να λυθεί το πρόβλημα της πείνας για τους Βρετανικούς, για τον Βρετανικό λαό.
αν και εμφανίζονται ελαττώματα αυτές τις πρωτοβουλίες από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής τους, είναι μια εξέλιξη που πρέπει να σημειώσουμε. Ακόμα πιο σημαντική η πρωτοβουλία είναι αυτή η συνδικαλιστική προσπάθεια των υγειονομικών, κυρίως στον κλάδο των υγειονομικών, που ονομάζεται Health Workers Say No, οι υγειονομικοί λένε όχι, που είναι το όχι απέναντι σε αυτή τη σύμφωνα που πετάει η κυβέρνηση του Σούνα και γίνονται δημόσιες σε αυτό το χώρο και σε αυτές τις κινήσεις των υγειονομικών για το πώς θα προχωρήσουν οι αγώνες και πώς μπορούν να νικήσουν αυτοί οι αγώνες και οι απεργιακές συνειδητοποίησεις. Σε άλλο κομμάτι τώρα της Ευρώπης, μεγάλες κινητοποίησεις είδαμε και στο Βέλγιο. Η καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει το 1 τρίτο των νέων ηλικία 18-34 να μην μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς ρεύματος. Σε αυτό το κομμάτι της Ευρώπης έγιναν σημαντικές απεργίες. Μια απεργία που ήταν ίδια ημέρα εδώ πέρα που είχαμε γενική απεργία 9 Νοέμβρη του 2022, ήταν μια σημαντική απεργία και παρέλυσε ένα μεγάλο κομμάτι των μέσων μαζικής μεταφοράς. Σε αυτή την απεργία συμμετείχαν εκπαιδευτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και μεγάλες βιομηχανίες όπως η Alstom, η Total και άλλες, καθώς η κυβέρνηση ήθελε να σταματήσει και να παγώσει την αυτόματη, την αριθμητική αναπροσαρμογή που υπάρχει στη χώρα και να τους αφήσει απροστάτευτους εργαζόμενους εν μέσω ακρίβειας. Τον Μάιο, στην ίδια χώρα, η κυβέρνηση εκεί πέρα του Βελγίου έφερε ένα νομοσχέδιο που θυμίζει πολύ στο νομοσχέδιο εδώ πέρα που είχε περάσει ο Μητσοτάκης, που θέλει να απαγορεύσει και τις διαδηλώσεις, να τις ποινικοποιήσει στην ουσία και να τις κατηγορήσει τις διαδηλωτές δίθεν για ταραξίες και να επιβάλλει περιορισμούς στην απεργία. Μάλιστα υπήρχαν και εκείνη την περίοδο πολύ αρνητικές δικαστικές αποφάσεις που ποινικοποίησαν μια απεργιακή περιφρούρηση σε μια απεργία που ήταν πολύ σημαντική σε διάρκεια, μια τρίμηνη απεργία στην πολιτιστική της Δελάης. Η απεργία της Δελάης είναι ένας σημαντικός αγώνας των εργαζόμενων, πολύ σημαντικός σε διάρκεια όπως ανέφερα, καθώς η εταιρεία θέλει να απολύσει 6.500 εργαζόμενους από τους 10.000. Σε αυτή τη διαδήλωση παίρνει και πρωταγωνιστικό ρόλο οι εργαζόμενοι της Δελάης. Πάνω από 200.000 εργαζόμενοι συμμετείχαν στις Βρυξέλλες στην απεργία που διοργανώθηκε στις 22 Μαΐου. Μάλιστα η Δελάης συγκρούστηκε με τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία καθώς δεν ήθελε να υπερασπιστεί τους εργαζόμενους στην πολυεθνική, στον απεργιακό αγώνα της Δελάης. Η Γερμανία είχε και αυτή πολύ ιδιαίτερη σημασία κινητοποίησης. Είναι οι κινητοποίησεις μεγαλύτερες που έγιναν τα τελευταία 30 χρόνια και απεργίες. Είναι η πρώτη χώρα της Ευρώπης, η πρώτη χώρα της οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει βγει για τα καλά σε τροχιά ύφεσης και από βιομηχάνηση. Πράγμα που προκαλεί κάτι που είχε να δει πολύ καιρό η γερμανική οικονομία, ένα εμπορικό έλλειμμα. Ο πληθωρισμός και εκεί έχει πει κόκκινο. Υπάρχουν 700.000 Γερμανοί όπου βρίσκονται σε εκτεκαστικό κενό και η κυβέρνηση των δίθεν προοδευτικών του Σόλτς, σαν γλύση νοπλιελεύθερη, προσπαθούν να μειώσουν τις κοινωνικές δαπάνες κατά 31 δις και έχουν αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες πάνω από 2% του ΑΕΠ και θα τις αυξήσουν στο διάστημα πενταετίας όπως έχουν ανακοινώσει κατά 100 δις, πράγμα που το φανέστη με τα πολιτική ιστορία της Γερμανίας. Είχαμε κινητοποιήσεις απεργίες όπως ανέφερα, είχαμε όμως και μια μεγάλη αντιπολεμική κινητοποίηση στις 25 Φλεβάρι, όπου εξέφυγε από τα χαρακτηριστικά μιας φιλελευθερικής μάζωσης υπέρ του ΝΑΤΟ και απέκτησε αντιπολεμικά χαρακτηριστικά, αλλά και ένα μήνα μετά, στις 27 Μαρτίου, είχαμε το λεγόμενο Mega Strike για τη Γερμανία, καθώς έγινε αυτό που ανέφερα, μεγαλύτερη απεργιακή κινητοποίηση για δεκαετίες.
η απεργή στην Ομοσπονδία Βέλτη έφτασαν 400.000 και ταυτόχρονα υπήρξε καθολική απεργία σε όλες τις μεταφορές από τα τρένα μέχρι τα αεροπλάνα. Η Βέλτη, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ομοσπονδία στη Γερμανία, που αφορά τα σωματεία, που αφορά τους κλάδους των μέσων μαζικής μεταφοράς, έχει προστατήσει τις πρόσφατες απεργίες του Απριλίου. Και αυτές που έγιναν μάλιστα και πιο πρόσφατα, έτσι μέσα τον Ιούνιο, που είχαν βασικό αίτημα να αυξηθούν οι μισθοί κατά 10,5% ή κατά απόλυτους αριθμούς κατά 500 ευρώ. Σημειώθηκαν κάποιες σημαντικές νίκες, κλαδικές νίκες, στο προηγούμενο διάστημα σε οικονομικό επίπεδο, όπως στην IG Metal, που είναι το μεγαλύτερο βιομηχανικό σωματείο της Ευρώπης, όπου πέτυχε 8,5% αύξηση στους μισθούς στα μέλη της Ομοσπονδίας, ενώ τα Κυδρώμη πέτυχαν αύξηση 11,5% στους μισθούς τους. Αν και δεν ήταν ίδια εμβέλεια, οι απεργίες στο Ισπανικό κράτος είχαν και αυτές τη σημασία τους, καθώς φάνηκε να μπαίνει φρένο στο υπνοτήριο των κυβερνήσεων που επέβαλαν οι δίθεν αριστερές κυβερνήσεις του Σάντσες και του Ποδέμος και του νέου μορφώματος που έχει εμφανιστεί του Σουμάρ. Μάλιστα, αυτή η χώρα, το Ισπανικό κράτος, είχε και εκλογές πρόσφατα. Τα ψίχουλα που δίνει η κυβέρνηση των σοσιαλιστών δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά για την ακρίβεια. Η Ισπανία είναι για πολλά χρόνια στην πρώτη πεντάδα με τις χώρες που έχουν μεγαλύτερη φτώχεια, με το μεγαλύτερο ποσοστό φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τέταρτη σε αυτό το επίπεδο. Είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη απεργία. Μάλιστα, την αριστερή υπουργό Γιολάντα Δίας, την αρχηγό του Σουμάρ, να δηλώνει ότι θα μειώσει, να εξακίνει, θα μειώσει την αποζημίωση απόλυση για τους εργαζόμενους. Η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας, που άρχισε από τις κυβερνήσεις του Ραχώη και συνεχίζεται με τους Σάντσες, έχει δημιουργήσει μια απόλυτη κατάρρευση στους υγειονομικούς, αλλά και τους εργαζόμενους και φτωχούς, με το Ισπανικό κράτος να είναι μία από τις χώρες με τους περισσότερους θανάτους ανακάτοικο από την πανδημία σε όλο τον κόσμο. Ενώ από την άλλη μπάντα, οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Ισπανίας, το IBEX, είδαν ουρανοκατέβατα κέρδη 52 δις για το 2022. Οι απεργίες σε επιμέρους κλάδους ήταν μαχητικές, μαζικές και νικηφόρες. Δύο κλάδοι είχαν μαζική σημασία. Στην υγεία, με 70% συμμετοχή και 100.000 διαδηλωτές στη Μαδρίτη τον περασμένο Νοέμβρη, και δεύτερη, στην πολυεθνική της Inditex, που περιλαμβάνει τα καταστήματα Zara, αλλά και άλλα, που ανήκουν στον πιο πλούσιο άνθρωπο του κόσμου, τον Αμάσιο Ορτέγα, όπου εκεί οι μαχητικές απεργίες του περασμένου Γενάρη-Φλεβάρη κατάφεραν να αυξήσουν τους μισθούς από 20 έως 40%. Στην άλλη χώρα της Ιβηρικής, στην Πορτογαλία, η κινητοποίηση ενάντια στην ακρίβεια των Μάρτη ήταν οι μεγαλύτερες μετά την επανάσταση των Γαριφάλων. Είναι εύλογο να αντιδρούν εκεί οι εργαζόμενοι, καθώς όταν αυξάνουν οι μισθοί τα βασικά αγαθά κατά 20%, τα ενίκια κατά 50% και το επίπεδο φτώχειας να έχει φτάσει το 40%, η κυβέρνηση του σοσιαλιστή Κώστα αυξάνει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων μόνο κατά 3,6%. Μετά από 1,5 χρόνο από την επανεκλογή της κυβέρνησης Κώστα, η κυβέρνηση των σοσιαλιστών κλονίζεται από σκάνδαλα και πολιτική κρίση, και έτσι έχουν εξεφάσει και εκεί απεργίες και κλάδους, όπως εργαζόμενους στα αεροδρόμια, στη δικαιοσύνη, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς, δημοσιογράφους, τραπεζικούς αλλά και άλλους κλάδους, να ζητούν αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στις 6 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε μια μαζική απεργία στους εκπαιδευτικούς ενάντια στην υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης. Τελειώνοντας, αν και δεν είναι θέμα της σημερινής μας κουβέντας, δεν γίνεται να μην έχουμε μια αναφορά στους μεγάλους αγώνες στη Γαλλία. Οι τεράστιες σε διάρκεια απεργίες ενάντια στο ασφαλιστικό έκτομα του Μακρόν, οι εξέγερση της νεολαίας και των φτωχών προαξίων ενάντια στην αστυνομική βαρβαρότητα, αλλά και η λησαλαία καταστολή, όπως και η λουδοβίκια έπαρξη του Προέδρου των Πλουσίων του Μακρόν, είναι ένα παράδειγμα για όλους τους λαούς της Ευρώπης, και σίγουρα η μαχητικότητα και η διάρκεια της εξέγερσης στη Γαλλία δίνει πνοή για νέα ξεσπάσματα
και εξεργέσει, κινητοποιήσει και ακόμα και επαναστατικά γεγονότα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Το νέο κούντομα της κρίσης, η εμφάνιση των πολεμικών συγκρούσεων, η περιβαλλοντική καταστροφή δεν μπορούν να φέρουν σταθερότητα στους λαούς της Ευρώπης. Οι ευρωπαϊκές ελίτς θέλουν να επιβάλλουν μια ατομή σε επιθέσεις ενάντια στους Ευρωπαίους εργαζόμενους, αυτό που λέγανε και παλιότερα να εξυνεζοποιήσουν τις ευρωπαϊκές εργατικές τάξεις. Οι πρόσφατοι αγώνες στην Ευρώπη δείχνουν ότι οι λαοί κατανοούν, αντιδρούν, συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Αργά, με αργά βήματα, αλλά δεν μπορούμε να σημειώσουμε αυτές τις εξελίξεις. Το ζήτημα που μένει να κρυφθεί είναι αν αυτές οι μεταβολές στη συνείδηση των ευρωπαϊκών μαζών θα δράσουν θετικά στο προφόρμα της ανασύνταξης και ριζοσπαστικοποίησης των συλλογικών μορφών πάλης, όπως και στην επανεμφάνιση των επαναστατικών δυνάμεων ανά την Ευρώπη, πράγμα που θα άλλαζε εντελώς το τοπίο. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι αυτές οι μεγάλες κινητοποίησεις των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο είναι μια συνέχεια και μια ενδυνάμωση των κινητοποίησεων που έχουν ξεκινήσει ένα νέο κύκλο κινητοποίησεων, μια νέα περίοδο. Στην πράξη ξεκινώντας περίπου από το 2019-2020. Αυτό έχει να κάνει με το θέσπασμα μια νέα ψηφιακή διαδικασία στην καπιταλιστική οικονομία και ένα ξεκίνημα κινητοποιήσεων σε ένα εντελώς διαφορετικό κύκλο από το κύκλο κινητοποιήσεων που είχαμε με την εποχή της μεγάλης κρίσης του 8-9 και των επιθέσεων μνημονιακών ή περίπου μνημονιακών σε όλη την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ήπειρο και σε όλο τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι οι κινητοποιήσεις είχαν αρχίσει να ξεσπάνε και στην Ευρώπη δίπλα σε μεγάλες εξεγέρσεις, εξεγερσιακές κινητοποιήσεις σε όλο τον κόσμο. Να σημειώσω εδώ, τα έχουμε ξανασυζητήσει και σε άλλα κάμπι, το Σουδάν, το Εκουαδόρ, τη Χιλή και άλλες χώρες, απέναντι σε μια κατάσταση που όλο και περισσότερο τα βάρη της κρίσης, χρονιά με τη χρονιά, πέφτουν όλο και πιο βαριά στους παπλουδιακά στρώματα. Η αλήθεια είναι ότι για τις πιο πολλές κυβερνήσεις και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση η περίοδος της πανδημίας, της υγειονομικής κρίσης μάλλον ήρθε σαν θείο δώρο για να χρησιμοποιήσουν πολιτικές που θα αποφεύγανε την κινητοποίηση και την ικανοποίηση των αιτημάτων των λαϊκών μαζών. Αποτελούσε μια εφαρμογή ενός κράτους έκρηξης ανάγκης επιπέδου της καταστολής. Αντικειμενικά περιόριζε τις δυνατότητες και την αυτοπροστασία των εργαζομένων να γίνουν διαδικασίες στο εργατικό κίνημα και έδωσε τις καπιταλιστικές οικονομίες μια κερδοσκοπική ανάσα με την έννοια ότι πακτολός χρημάτων δόθηκε εξαιρετής να διασφαλίσει, να διαιωνίσει την κερδοσκοπία των μεγάλων επιχειρήσεων, δηλαδή τροφοδότησαν την καπιταλιστική οικονομία με χρήματα από τη φορολογία και νέα δάνεια για να διασώσουν τις επιχειρήσεις, ουσιαστικά την οικονομία μέσα στην κρίση της πανδημίας. Η αλήθεια είναι
ότι αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια σαν τεράστια αύξηση του πληθωρισμού, δηλαδή του κόστου ζωής, του κόστου της ενέργειας, του κόστου των βασικών αγαθών, του κόστου της στέγης, τα πανέλθω σε αυτό, ξεκίνησε πριν ακόμα το ξέσπασμα του πολέμου. Δεν είναι δηλαδή και αλήθεια η δικαιολογία ότι τώρα τα ζητήματα ήταν όλα από τον πόλεμο, ήταν εμφανές ήδη για ένα εξάμεινο και παραπάνω ότι υπάρχει ένας πληθωριστικός κύκλος στην οικονομία που δεν έχει να κάνει απλώς με το εκκρεμές της οικονομικής δραστηριότητας, δηλαδή ότι μετά τις καραντίνες ξανά να λειτουργεί η οικονομία και σε ένα βαθμό ένα φυσιολογικό επίπεδο προσπάθεια των επιχειρήσεων να ανακάμψουν με κάποια ισχυρή κερδοφορία για να βγάλουν τα σπασμένα της ελαιόδου της πανδημίας, αλλά μέσα σε ένα κλίμα απόλυτης απορρίθμισης της αγοράς και απολυτωσίας κάθε ελέγχου, είχε και τα μεγάλα χαρακτηριστικά άπληξης κερδοσκοπίας από τις επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων, ήδη πριν από την έναρξη των τα κέρδη δηλαδή των επιχειρήσεων, των μεγάλων επιχειρήσεων, ήδη πριν από τα ξέσπασμα του πολέμου, άρχισαν να εκτοξεύονται με αναρτέους ρυθμούς. Βέβαια, ο πόλεμος στην Ουκρανία παίρνει τις ευρωπαϊκές οικονομίες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Βρετανική οικονομία, την πιο δυνατή θέση, πληρώνει το μάρμαρο στο επίπεδο της οικονομίας, όχι μόνο υποτάσσεται στα ανατολικά χέρια των Αμερικάνων με βαριούς εξοπλισμούς και με έναν εμπορικό πόλεμο απέναντι στη Ρωσία, που είναι ένας πραγματικός πόλεμος, αλλά είναι και ένας πόλεμος που πληρώνεται βαριά και δυσβάστακτα και από την ευρωπαϊκή οικονομία. Η απώλεια δηλαδή της δυνατότητας να έχει πόρους, να έχει πρώτες ύλες από τη Ρωσία και στην ενέργεια και σε άλλους κλάδους. Χτυπάει διπλά και τριπλά το κομμάτι των δυτικών υπεραλιστών της ευρωπαϊκής οικονομίες, αλλά βρίσκεται ο πραγματικός, από τους μεγαλύτερους χαμένους σε αυτή την εξέλιξη, χωρίς βέβαια καμία διάθεση από τις αστικές ελίτ αυτή την κρίση να τη διαχειριστεί με έναν τρόπο που θα διασώσει, θα προστατεύσει τη λειτουργία της κοινωνίας και την επιβίωση των ευρωπαϊκών πληθυσμών. Οι επιθέσεις παίρνουν άγρια μορφή. Υπάρχει πράγματι μια τεράστια αύξηση στο κόστος της ενέργειας, όχι μόνο γιατί υπάρχει κρίση, αλλά γιατί και κερδοσκοπεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σύμμαχοί της Ηνωμένες Πολιτείες. Η αύξηση του καλαθιού, του λιγότερου καλαθιού της Ρωσίας, δηλαδή των βασικών αγαθών που αφοράνε τα πιο πληθυσιακά στρώματα, είναι υπερδιπλάσια του μέσου πληθωρισμού και υπάρχει και εκτόξευση του κόστους της στέγης, που δεν είναι απλώς μια αύξηση πληθωριστική, είναι και μια αύξηση του κόστου της στέγης καθαρά κερδοσκοπική. Είναι μια χρήση και μια χρηματιστηριακή αύξηση. Πολλές φορές ψήφισα το γενιάζοντας στην Ελλάδα, το λένε απερίπταστα, το πετάμε τα πρόγραμμα στα ίδια, ότι είναι το λεγόμενο real estate, η αξία των πάγιων, της πάγιας περιουσίας, των πλουτοκρατών, που αυξάνει την αξία του και τι καλά κερδίζουμε στα χρηματιστήρια, σε βάρος πλέον σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα, έστω και τη πιο απλή τη δυνατότητα να έχει μια στέγη που για να μπορεί να επιβιώνει. Με δραματικές καταστάσεις σε πολλές περιοχές του ευρωπαϊκού χώρου. Δίπλα σε αυτό έχουμε βέβαια την μια κατάσταση σχετικά πρωτόγνωρη για τα τελευταία 30 χρόνια για τον ευρωπαϊκό καπιταλισμό και για την συντακτική πάλι. Για πολλές δεκαετίες η νεοφιλελεύθερη πολιτική είχε να κάνει και με ένα στόχο
σχεδόν μηδενικού πληθωρισμού, παράλογου πολλές φορές με τα οικονομικά δεδομένα, αλλά υπήρχε. Ένα κομμάτι αυτής της πολιτικής αφορούσε βέβαια και μηδενικές αυξήσεις για τους εργαζόμενους. Και ήταν και ένα εργαλείο απέναντι στην οργανωμένη εργατική τάξη, στα συνδικάτα, με μια κατάσταση που έλεγε ότι τέλος πάντων οι τιμές δεν αυξάνουν. Για πολλές χώρες της ελληνικής μετροπόλης ήταν και επιχείρημα, δηλαδή στη γερμανική οικονομία. Ο μηδενικός πληθωρισμός ενδιαζόταν για το καλά στην κοινωνία σε ένα αρνητικό επίπεδο, δηλαδή διασφάλιζε από την εκμετάλλευση του Ευρωπαϊκού Νότου ακόμα και φθηνότερες τιμές για τα προϊόντα που καταναλώνουν οι εργατικές μάζες. Άρα βοηθούσε τις κυβερνήσεις να σταματήσουν οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Δεν υπήρχε κανένας λόγος ετήσιες, διετής, τριετής για κάποιες συμβάσεις δεν ανεβαίνει το κόστος της ζωής. Είναι προφανές ότι σε όλα τα επίπεδα δεν μπορεί να αποφύγει ότι πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση για τις αυξήσεις των μισθών. Το οποίο τουλάχιστον μέχρι το ξέσπασμα των συνειδητοποιήσεων στη Γαλλία για το ασφαλιστικό είναι ένα σταθερό χαρακτηριστικό των κινητοποιήσεων, δηλαδή τέλος πάντων μέχρι εδώ χρειάζονται αυξήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές περιπτώσεις, όπως ανέβαινε ο κύριος Ζωχάρης, όπως στη Γερμανία, στη Γαλλία, έπαιρνε και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν γίνεται χωρίς 500 ευρώ αύξηση στη Γερμανία ή θα είναι 400 ευρώ αύξηση για όλους τώρα. Από την πλευρά των κυβερνήσεων, με πιο χαρακτηριστική έτσι βέβαια αυτή του Σουδάκη εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, και της, των διευθυντών των μεγάλων επιχειρήσεων. Η αντίδραση σε αυτό είναι μια απόλυτη άρνηση της πραγματικότητας απέναντι στα συνδικάτα. Όπου υπάρχουν αυξήσεις, είναι αυξήσεις σε επίπεδο του βασικού μισθού, αφορά δημοσίου υπαλλήλου, μπορεί να αφορά και γενικά στο βασικό μισθό όπου υπάρχει, σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Και η ανταπάντηση απέναντι στο μεγάλο κόστος διαβίωσης είναι στην καλύτερη περίπτωση να μπει κάποιο επίδομα μία φορά, ένα ποσό, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσουν και επιχειρήματα ότι τέλος πάντων αυτή η αύξηση, ο υποχρεωτισμός είναι προσωρινός, δεν θα υπάρχει το επόμενο διάστημα, οπότε ξέρω εγώ 1.000 ευρώ ένα επίδομα το Δεκέμβρη για όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης, το οποίο δεν θα έχει χαρακτήρα μισθού, θα είναι μία και έξω, για να ξεπεράσουμε το σκόπο του τώρα που αυξάνονται οι τιμές κτλ. Δίπλα σε αυτό συνεχίζεται η πολιτική νεοφιλελεύθερη και του περιορισμού των δαπανών και της ιδιωτικοποίησης που παίρνει και πολύ άγρες μορφές και δεν είναι μόνο με τις μορφές που βλέπουμε στην Ελλάδα ή στις χώρες της περιφέρειας των περιφερειακών οικονομιών στην αρπαγή του πλούτου, αλλά χαρακτηριστικά που υπάρχουν όμως και στην Ελλάδα, δηλαδή το άπλετο χρήμα που δίνεται σε ιδιώτες, σε σπέκουλα πάνω στα χρήματα που μπορούν να διαθέσουν τα δάνεια που παίρνουν από τις επιχειρήσεις. Η ιδιωτικοποίηση υγείας δεν περνάει μόνο αν θα βάλει κάποια μορφή πώς θα λειτουργεί το νοσοκομείο, αλλά και το χρήμα που έχουν εξοδέψει εξυπηρετώντας και θέλοντα μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων με τις δαπάνες για την υγεία, τις προμήθειες, που δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο το τι βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα. Πρόσφατα βγήκαν κάποιες ανακοινώσεις για το πόσα δισεκατομμύρια παραπάνω έχει ξοδέψει η γερμανική οικονομία για εμβόλια, που ακόμα κι αν ήθελε, δεν θα το μπορούσε ποτέ να τα χρησιμοποιήσει πριν από την ημερομηνία λήξη του. Επιδοτώντας μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν κάποιες μικρές αυξήσεις και οι αγώνες αυτές για αυξήσεις είναι μια περίοδος που ανοίγει τα ζητήματα, δηλαδή ότι πρέπει να αγωνιστούμε. Είναι μια περίοδος που ξαναγκάζεται εκ των πραγμάτων, ακόμα και τις πιο άθλιες συγκαλυστικές γραφειοκρατίες, με τον ένα τρόπο να μπουν σε διαπραγματεύσεις να δουν το θέμα των αυξήσεων. Άσχετα αν είναι προετοιμασμένες ή όχι, άσχετα τι διάθεση έχουν και ανοίγει και ένα κύκλο που έχει ξεσπάσει ήδη σε μια σειρά από επιχειρήσεις, χωρίς όμως αυτό να μπορεί να πάρει
πλατιά χαρακτηριστικά, δηλαδή να αφορά αυτούς τους δύο. Άλλωστε, δυστυχώς η πολιτική του υψηλού πληθωρισμού είναι μια μορφή άμεσης επίθεσης στο βιωτικό επίπεδο της εργατικής τάξης και βάρβαρη, παρόλο που σε περιόδους που μπορούσε να υπήρχε ένα οργανωμένο και αρκετά αγωνιστικό εργατικό κίνημα μπορεί να ξεπερνιέται με αυτές τις ειδοποίησεις, τις απεργίες και τη διεκδίκηση δηλαδή αυξήσεων, πάντα αφήνει κομμάτια της εργατικής τάξης τα πιο λιγότερα οργανωμένα, τα πιο κλειδιακά έξω από αυτές τις διαδικασίες και με ακόμα μεγαλύτερη φτώχεια. Και στις σημερινές συνθήκες του σημερινού εργατικού κινήματος στην Ευρώπη, αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο πλήγμα. Γι' αυτό και αυτές οι κινητοποιήσεις, και αντικειμενικά αλλά και στην πράξη, παίρνουν όλο και περισσότερο χαρακτήρα πλατιών λαϊκών κινητοποιήσεων ή μορφές εξεγέρσεων, δηλαδή πλατιά της κοινωνίας, δεν περιορίζονται, δηλαδή μόνο στο οργανωμένο κομμάτι, το συνδικαλισμένο κομμάτι. Στην πραγματικότητα, όσο και αν ψάξουμε, για το τελευταία χρονιά, δεν υπάρχει μια απεργία που να λειτουργήσε ένας οποιοσδήποτε σε όποιο βαθμό είναι κάποιος κοινωνικός αυτοματισμός, μια επίθεση της κοινωνίας απέναντι στους απεργούς, κακώς κάνουν και τραβάνε πολύ κτλ. Υπάρχει και η εμφάνιση της αλληλεγγύης στον δρόμο, της συνειδητοποίησης, αλλά και η τρομερά μεγάλη αποδοχή για το δίκαιο των αγώνων. Θέλω να σημειώσω εδώ, πριν πω για την κατάσταση του εργατικού κινήματος, ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των κινητοποιήσεων αφορά το κλάδο της υγείας. Τα χαρακτηριστικά που πήρε το προηγούμενο φθινόπωρο σε μια σειρά από χώρες ήταν ένα αλευκό κύμα, δηλαδή επαναλαμβανόταν πολύ μεγάλη απεργία της κινητοποίησης των υγειονομικών. Σχεδόν ταυτόχρονα στη Ισπανία, Βρετανία, Γαλλία και μια σειρά από χώρες σκέφτηκαν απέναντι αυτού του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αργεντινή κτλ. Τρομερά μεγάλες κινητοποίησεις των υγειονομικών, που είναι και έχει να κάνει για απέναντι με την υποκρισία όλων των κυβερνήσεων, όπως της ελληνικής, τους ήρωες της αντιμετώπισης της πανδημιακής κρίσης. Η αντιμετώπιση είναι απείρως περιφρονητική και συνεχίζουν οι κυβερνήσεις σαν να μας συνέβη τίποτα. Τότε είχαν και προετοιμάσει να το κάνουν και το χάρο και νωρίς τον κορονοϊό. Αυτές ήταν πραγματικά τρομερά μεγάλες κινητοποιήσεις. Δυστυχώς για τη χώρα μας, αυτές οι κινητοποιήσεις που είχαν τους ίδιους λόγους να πάρουν τέτοια χαρακτηριστικά και την ίδια δυνατότητα να κερδίσουν τρομερά μεγάλη αλληλεγγύη, λόγω της συνδικαλιστικής δραγραφής ήταν αρκετά περιορισμένες και ανεμικές. Δηλαδή κάποιες αναπεργίες που απλά ανακοινώθηκαν. Ο ρόλος των συνδικάτων. Είναι αλήθεια ότι ακόμα ο βασικός κορμός της συνδικαλισμένης εργατικής τάξης, οι δομές δηλαδή του οργανωμένου εργατικού κινήματος στην Ευρωπαϊκή και κυρίως Μητροπόλης, δεν έχει διαλυθεί. Έχει διατηρεί ακόμα δυνάμεις και έχει αρκετά μεγάλο ποσοστό συνδικαλισμένων εργαζομένων. Δεν μπορούν να συγκρίνουν τη συνδικαλιστική κοινότητα με το επίπεδο της δεκαετίας του 70 του 80, αλλά υπάρχει. Αλλά είναι αλήθεια επίσης, δίπλα σε αυτό, ότι η συνδικαλιστική δραστηριοκρατία είναι ακόμα πιο άθλια και τρομερά ανίκανη στο να και χωρίς καμία διάθεση να οδηγήσει τους αγώνες. Συζητήσαμε χθες γιατί το ρόλο του συντονιστικού εκεί των συνδικάτων στη Γαλλία. Αντίστοιχα όμως, δυστυχώς, σε όλες τις χώρες η συνδικαλιστική δραστηριοκρατία όλο και πιο εμφανώς είναι ένα τρομερά μεγάλο εμπόδιο. Η κινητοποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα σε ένα μήνα, το Γενάρη, σε δύο μήνες, το Γενάρη, το Φεβάρι, άρχισαν τρομερά στρώματα, τεράστια στρώματα των εργαζομένων, δηλαδή το σύνολο των επαγγελματικών ημερών και των απεργών, έστω με μία ή δύο ημέρες, έχουν ξεπεράσει σε νούμερα οποιαδήποτε προηγούμενη περίοδο. Παράλληλα όμως, παρόλο που τα κλάδια που ήταν σε συνεχή αγώνα, κυρίως με την συνδικαλιστική δραστηριοκρατία, ποτέ ή σχεδόν ποτέ δεν εμφανίστηκε ένα συντονισμό στην πράξη, δηλαδή μια ημέρα που ταυτόχρονα θα κινητοποιήσουν τους εργαζόμενους σε απεργιακή δράση. Κυρίως
αυτή η συμπεριφορά και η προσπάθεια να μπλοκάρουν τον αγώνα είναι για να αφήνουν δηλαδή εκ των πραγμάτων και στην κυβερνητική γραφειοκρατία να εκφραστεί η αγανάκτηση απέναντι στις κυβερνήσεις, αλλά όλες αυτές τις κινητοποιήσεις έντεχνα καταλήγουν στο να μην φτάνουν στο σημείο να είναι πραγματική απειλή, να νιώσει δηλαδή το κίνδυνο η αστική ελίτ, το τι σημαίνει γενική απεργία, το τι σημαίνει δύναμη της εργατικής τάξης, να αποτελέσει πραγματικό σαμποτάζ για την οικονομία, παρόλο που ακραδικά, από εδώ από εκεί, παραλαμβανόμενα, μέσα σε διάστημα 2-3 μηνών, αυτές οι απεργίες θέλουν αντισημενικά να χαρακτηριστούν. Πολλές φορές έχετε ακούσει, σταματάνε οι συγκοινωνίες, σταματάνε οι πρωτές συγκοινωνίες, σταματάει η τροφοδοσία σε κάψιμα κτλ. Δίπλα σε αυτό και σε μια προσπάθεια σε περάσματος της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, έχουμε αρκετά παραδείγματα μη ελεγχόμενων από τη γραφειοκρατία στην ηγεσία των συνδικάτων απεργιών. Υπάρχουν και στη Γαλλία, υπάρχουν και στην Ισπανία, υπάρχουν και στη Μεγάλη Βρετανία, υπάρχουν και στη Γερμανία. Πέρα και να δε επιθέλει τη συνδικαλιστική ηγεσία των σύνδεσμων σπουδών να ανακοινώνονται απεργίες και σκληροί αγώνες. Το οποίο όμως υπάρχει, αλλά δεν είναι κάτι γενικευμένο. Δεν υπάρχει όμως, και αυτό είναι μια αλήθεια, μια γενικευμένη κατάσταση αυτοοργάνωσης των αγώνων, δηλαδή ακόμα και εκεί που δεν στεφενιέται η ηγεσία, μορφές αυτοοργάνωσης είναι συνελεύσεις με επιτροπές αγώνα, με συντονισμούς που να ξεπερνάει τα εμπόδια της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας. Εδώ είναι και το ζήτημα που έχουμε να συζητήσουμε της ουσίας. Αυτό το ξεπέρασμα της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας και το περιορισμό που βάζουμε στους αγώνες της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας αφορά κυρίως τη δράση των επαναστατικών δυνάμεων μέσα στο εργατικό κίνημα. Είναι αλήθεια ότι σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή την περίοδο αγώνων στην Ευρώπη, οι δυνάμεις της άκρας αριστεράς, της παραθυντικής αριστεράς και της ιδιοσπαστικής αριστεράς είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση, σε πολύ χαμηλότερες δυνάμεις από τα προηγούμενα χρόνια και επίσης με λιγότερη αυτοπεποίθηση σε πολλές περιπτώσεις. Είναι δηλαδή το ξεπέρασμα των εμποδίων που μπαίνουν στους αγώνες ένα δείγμα που αφορά εμάς, αφορά το πώς θα δράσουμε, το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε δημοσίες που θα ξεπεράσουν και να δώσουν και παραδείγματα και δυνατότητα νικηφόρων αγώνων. Αυτό εμφανίζεται δυστυχώς αντικειμενικά και στην Ελλάδα και στη Γαλλία, που είναι οι χώρες που διατηρούν τις πιο αριθμητικά τουλάχιστον και παραδοσιακά τις πιο μεγάλες δυνάμεις της άκρας αριστεράς, και είναι και εμφανές και σε άλλες χώρες όπως το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία κτλ. Με αυτή την έννοια χρειάζεται να μπούμε στον αγώνα με ένα πρόγραμμα που δεν θα λέει απλώς ποια είναι η κατάσταση και τι πρέπει να παλέψουμε, ποια είναι τα αιτήματά μας, που πρέπει να έχουν μια μορφή επιθετική απέναντι στην κατάσταση. Δεν χρειάζεται να προλάβουμε και στη συνέχεια η οργή του κόσμου, των πληθυσιακών στρωμάτων από τα υπερκέρδη που συσσωρεύουν οι επιχειρήσεις την όλη ώρα που πέφτουν οι μισθοί. Δεν χρειάζεται και πολύ να είναι αυτονόητη. Χρειάζεται δίπλα σε αυτό ένα σχέδιο αγώνων, και ένα σχέδιο αγώνων χρειάζεται μια μορφή οργάνωσης των αγώνων. Δεν μπορεί δηλαδή απλώς να συζητάμε για την κατάσταση και να λέμε ποια είναι τα αιτήματά μας. Πρέπει συστηματικά να ενισχύσουμε, να κάνουμε προσπάθειες για να ενισχύσουμε την αυτοοργάνωση των αγώνων, να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση των αγωνιστών, να δημιουργήσουμε παρεμβηματικά διαδρομές τέτοιες που μπορούν να κάνουν ανυποχώρητους μαχητικούς αγώνες, που άλλωστε και η άμεση εμπειρία δείχνει, και εκεί χρειάζονται τα παραδείγματα, ότι σε όποιο κλάδο, σε όποιο κομμάτι εργαζομένων αποφασίσαν και προχώρησαν σε μορφές που ξεπέρασε τα όρια το να κάνουν μια απεργία 24 ώρες και άλλη μια 48 ώρες και μπήκε σε μορφές ανυποχώρητων μαχητικών αγώνα διαρκείας, είναι εκεί
που από, και από αυτά τα παραδείγματα που ανέφερε ο Γάρης, όπου έγινε αυτό, αν εξαιρέσουμε πιθανόν τη δυνατότητα που έχει ακόμα η Άγκη Μετάλλ να μπαίνει σε μια διαπραγματική να κερδίζει κάτι απλώς απειλώντας μια απεργία, αυτό είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Οπουδήποτε, καλώς υπάρχει τέλος πάντων να πούμε στην Ευρώπη, όπου αλλού υπήρχαν κέρδη, γίνανε γιατί υπήρχαν πραγματικά μαχητικοί αγώνες και χωρίς να φοβόμαστε ότι δεν θα κερδίσουν, ότι το περιβάλλον που γίνεται, γιατί όλοι αυτοί οι αγώνες κερδίζουν μαζικά και εύκολα την αλληλεγγύη πλατιά της κοινωνίας.